Συναδέλφοι και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, πήραμε την πρωτοβουλία η κομματική οργάνωση πρόνοιας και η κομματική ομάδα τυφλών του ΚΚΕ με αφορμή την ερώτηση που καταθέσαμε μετά την επίσκεψη της συντρόφισσας Ιωάννας Κανέλη το Δεκέμβρη στο χώρο, να προβάλλουμε γενικότερα τις θέσεις μας ως κόμμα για τα προβλήματα του χώρου, τις θέσεις μας, αλλά πάνω απ' όλα να υπογραμμίσουμε την ανησυχία μας ότι όποια κυβέρνηση και να προέλθει από τις επόμενες εκλογές θα είναι αντιλαϊκή, αντιαναπηρική, είναι δεσμευμένες όλες οι πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν ή διεκδικούν την κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κεφαλαίου για παραπέραση ρίχνωση των δημόσιων κοινωνικών δαπανών και υποδομών και δημόσιων δομών στη λογική της στήριξης της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Επιτρέψτε μας πριν να ξεκινήσουμε και από αυτό το βήμα να καλέσουμε τους εργαζόμενους, τους τυφλούς, τους ανάπηρους, τους νέους, τις νέες, τις γυναίκες να κλιμακώσουν τη μαζική καταδίκη του εγκλήματος στα Τέμπη που με το πιο συμπυκνωμένο τρόπο απέδειξαν για μία ακόμα φορά την εγκληματικότητα ενός του συστήματος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και η επιστήμη, η τεχνική έχει δώσει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέσα για να μπορεί να προστατεύεται η υγεία, η ζωή των ανθρώπων, αλλά αυτό το αμφισβητεί, το ακυρώνει καθημερινά το συγκεκριμένο σύστημα της εκμετάλλευσης που έχει σαν κυρίαρχη αξία το κυνηγητό του κέρδους. Δεν μπορούσαν τον 21ο αιώνα να προστατεύσουν τη ζωή τόσων ανθρώπων όταν μπορούν να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την κυκλοφορία δύο τρένων, όταν μπορούν να μας παρακολουθούν όλους, γιατί κανείς δεν εξαιρείται, όταν μπορούν ηλεκτρονικά να πληστηριάζουν τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων, όταν μπορούν να πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά να κάνουν περικοπές, να μειώνουν τις κοινωνικές δαπάνες, να αφαιρούν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες για την υγεία, την πρόνοια, την ειδική αγωγή, να στηρίζουν τους διάφορους επενδυτές με δεκάδες δισεκατομμύρια ή τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή να μην έχουν, γιατί δεν είναι επιλέξιμες, όπως κατά λέξη γράφει το συγκεκριμένο έγγραφο κατευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε ποιες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, γιατί λέει οι δαπάνες για έργα υποδομής, όπως είναι αντιμετώπιση των πλημμυρών, των πυρκαγιών, τα μέτρα ασφαλείας, δεν είναι επιλέξιμα. Άλλωστε και στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ασφάλεια των σιδηροδρόμων που προωθεί την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα της Βουλής και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ, δεν θεωρούνται επιβαλλόμενα. Είναι προτινόμενα. Αυτό που επιβαλλόμενο ήταν η διάσπαση του ΟΣΕ, είναι το μοίρασμα των κερδοφόρων κομματιών στις συγκεκριμένες εταιρείες και αυτό ήταν που γρήγορα να προχωρήσει. Ήταν αυτό άλλωστε που τα τελευταία 15 χρόνια με συγκεκριμένα μέτρα όλες οι κυβερνήσεις προχώρησαν. Αποψήλωσαν από προσωπικό τον ΟΣΕ, έχουν μειωθεί στα ελάχιστα οι εργαζόμενοι, διασκορπίστηκαν στις διάφορες υπηρεσίες ή απολύθηκαν, κομματιάστηκε ΟΣΕ στα διάφορα κομμάτια, στην αρχή τρένο ΣΕ, έργο ΣΕ, ΟΣΕ κτλ. Και στην πορεία με απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2017 η τρένο ΣΕ πουλήθηκε στην Hellenic Train, στη γνωστή ιταλική εταιρεία. Και να έχουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να μην καταγγείλουμε τη συστηματική προσπάθεια που γίνεται από την πρώτη μέρα, που οι αντιδράσεις βέβαια τους επιβάλλανε και με ευελιξία να κινούνται το τελευταίο διάστημα, που ξεκίνησαν να πούν ομά για το ανθρώπινο λάθος, στην πορεία
αναλάβανε γενικά τις πολιτικές ευθύνες, αλλά καθημερινά από τα διάφορα στελέχη του συστήματος, από τα κανάλια, καλλιεργείται το κλίμα ότι κάποιος λάθος άνθρωπος βρέθηκε την κρίσιμη στιγμή στη λάθος θέση. Είναι μια συνειδητική προσπάθεια για να συγκαλυφθούν οι κλιματικές τους ευθύνες. Είναι μια συνειδητή προσπάθεια να διαβολιστεί, να αποπροσανατολιστεί το κίνημα που έχει ξεσκοθεί της νεολαίας, των φοιτητών, των μαθητών, των εργαζόμενων. Κίνημα που κλιμακώνεται παρά την τρομοκρατία, τις πιέσεις, τις προσπάθειες με τη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 16 του Μάρτη, που και από αυτό το βήμα καλούμε και τους τυφλούς και τους ανάπηρους, τους εργαζόμενους, τις άντρες και τις γυναίκες, τους νέους και τις νέες των λαϊκών οικογενειών, μαζικά να βρεθούν στην απεργία και στα μεγάλα απεργιακά συλλαλητήρια και πιο συγκεκριμένα για την Αθήνα στο μεγάλο απεργιακό συλλαλητήριο στις 11.30 στα Προπύλαια. Αλήθεια και τα προβλήματα των τυφλών είναι άσχετα με τα συγκεκριμένα γεγονότα. Αλήθεια, τον 21ο αιώνα είναι επιτρέψιμη η κατάσταση που επικρατεί στους χώρους εκπαίδευσης? Υπάρχουν η πολιτική αποκατάσταση είναι αυτό που η επιστήμη και η τεχνολογία, το επίπεδο παραγωγικότητας επιτρέπει? Εμείς λέμε και μέσα από τα ζητήματα των τυφλών, των αναπήρων, αποκαλύπτεται η βαρβαρότητα αυτού του συστήματος, ότι ακόμα και ζητήματα που σε ένα βαθμό μπορούσε να λύσει σε ένα άλλο επίπεδο ανάπτυξης, δεν μπορεί σήμερα να λύνει. Απαξιώνει, συρρυκνώνει δομές, κλείνει δομές, χτυπάει, κατατομεί δικαιώματα. Πώς αυτό εκφράζεται στον χώρο των τυφλών και των αναπήρων? Εκφράζεται μέσα από όσο την ίδια την κατάσταση του κέντρου εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών, του μοναδικού δημόσιου φορέα που έχει τη συνολική ευθύνη για τα ζητήματα της πρώιμης διάγνωσης, της εγκαίρης παρέμβασης, τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης των τυφλών. Τι έχουμε? Ας ξεκινήσουν όλα τα ίδια τα μέτρα ασφαλείας. Το παλιό κτίριο στο ΚΕΑΤ έχει πάθει ζημίες από το σεισμό του 99, μένει ουσιαστικά αναξιοποιητό. Γιατί απλά δεν θέλουν να στηρίξουν μια κρατική πολιτική, δημόσια πολιτική στήριξη και εκπαίδευση και αποκατάσταση των τυφλών. Το κρατούν αναξιοποιητό, ενώ το ΚΕΑΤ στενάζει από έλλειψη υποδομών, την ανάγκη νέων τμήματων που η ίδια η ζωή έχει αναδείξει και που χρειάζονται σήμερα για την εκπαίδευση των τυφλών. Από την άποψη αυτή είναι και ζήτημα ασφαλείας, αλλά πάνω απ' όλα ανάγκη να μπει στην ημερήσια διάταξη ο αγώνας να σταματήσουν τα παιχνίδια σε σχέση με το παλιό κτίριο, το ποιος θα το πάρει για να το αξιοποιήσει προς όφελός του, είτε ο Δήμος της Καλλιθέας για τις επιχειρηματικές του ανάγκες, είτε το λεγόμενο Ινστιτούτο Αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ, που αναδεικνύεται ο φορέας που θέλει να οργανώσει και να καθοδηγήσει την επιχειρηματική δράση σε σχέση με την εκμετάλλευση των αναγκών των τυφλών και γενικότερα των αναπήρων. Δεν είναι άσχετο και από τα παιχνίδια που γίνεται για να πάρει το παλιό κτίριο, από το να πάρει την εμπορευματοποίηση του Μπρέιλ ή ακόμα και το τυπογραφείο του ΚΕΑΤ, γιατί θεωρείται ότι οι εκτυπώσεις, αυτή η μορφή του δίνει ένα άλλο χαρακτήρα και είναι στα σχέδιά τους. Σχέδια που και με το δικό μας τον αγώνα μπορεί να σταματήσει. Η κατάσταση δεν είναι διαφορετική ακόμα και στη σχολή τυφλών Θεσσαλονίκης, που το κτίριο από μόνο του αποθεί το γονιό για να εμπιστευτεί σε ένα τέτοιο χώρο το παιδί του. Κτίριο που άμεσα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα καινούριο σχολικό κτίριο για τις ανάγκες και εκπαίδευσης των τυφλών στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιο είναι όμως το περιεχόμενο σπουδών? Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία των τυφλών και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη? Έχουν και αυτά την αντίστοιχη πορεία. Οι μαθητές είναι πολύ λιγότεροι από παλιότερα. Πολύ λίγοι μαθητές με προβλήματα όρασης, είτε ολικής τύφλωσης, είτε με μερικά προβλήματα όρασης, πλέον πηγαίνουν στα σχολεία. Είναι γιατί η Κυριακή η λογική της ένταξης.
Όμως πώς αυτό το προωθούν, το προωθούν και μέσα από την υποβάθμιση του ίδιου του χαρακτήρα και του περιεχόμενου σπουδών. Δεν είναι τυχαίο ότι και στο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συνυπάρχουν στους ίδιους εκπαιδευτικούς χώρους παιδιά που έχουν μόνο προβλήματα όρασης, με παιδιά που έχουν πολλαπλές αναπηρίες, παιδιά με νοητική στέρηση, αυτισμό, σοβαρά κινητικά προβλήματα, κόμβωση κτλ. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε ενάντια στην εκπαίδευση όλων αυτών. Βεβαίως, όλα αυτά τα παιδιά, η επιστήμη πολλά χρόνια πριν έχει αποδείξει ότι έχουν τις δικές τους ξεχωριστές εκπαιδευτικές ανάγκες, τις ξεχωριστές ανάγκες ειδικών εκπαιδευτικών που είναι εκπαιδευμένοι να εκπαιδεύσουν τα παιδιά με τα συγκεκριμένα προβλήματα. Η απλή του συνύπαρξη σε τμήματα εκπαίδευσης, πρωτομάθητας εκπαίδευσης γενικής μόρφωσης, όπως είναι τα δημοτικά σχολεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αυτό δεν εξασφαλίζει. Ίσα ίσα δεν μπορεί να εκπαιδευτεί κανένα από όλα αυτά τα παιδιά. Βεβαίως, η χώρα μας συνεχίζει να υπάρχει σαν αποτέλεσμα των πιέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στήριξης και από τις συμβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, αλλά και όλα τα κόμματα του κεφαλαίου στο όνομα της ίδιας ένταξης, δεν άφησαν ποτέ να αναπτυχθεί γυμνάσιο λύκειο. Εμείς λέμε καθαρά και στην ερώτησή μας ότι η ίδια η επιστήμη, η ίδια η ζωή έχει αποδείξει ότι και όλες οι κατηγορίες ξεχωριστά μπορούν να εκπαιδευτούν, αλλά και στην υπόθεση των τριπλών είναι αναγκαία και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την άποψη αυτή ότι είναι αναγκαίο και το γυμνάσιο λύκειο για τους δύο. Υπογραμμίζουμε στην ερώτησή μας, που αναδεικνύει και την αναγκαιότητα της θέσης μας, ότι αυτή η εμπειρία αναδεικνύεται και μέσα από την εξέλιξη. Τα γυμνάσια λύκεια για τους νους υπήρχαν και στις άλλες χώρες της Ευρώπης και στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, αλλά και στις καπιταλιστικές χώρες. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 που ξεκίνησε η Θάτσερ, προσπάθησαν να τα κλείσουν. Αντιστάθηκαν και οι τυφλοί και οι οικογένειές τους, αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι πανεπιστημιακοί που ήταν στα πλαίσια πανεπιστημιακής ευθύνης αυτά τα σχολεία, στο κλείσιμο αυτών των σχολείων. Μπόρεσαν στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, πολλά από αυτά να τα κλείσουν. Όμως, κάτω από τις κινητοποιήσεις των τυφλών, των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών, των πανεπιστημιακών, αναγκάστηκαν σε πολλές περιπτώσεις και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία, αλλά και στην ίδια την Αγγλία, να τα ξανανοίξουν. Αυτό έδειξε ότι η ίδια η ζωή, η ίδια η επιστήμη και κάτω από τους αγώνες μπορεί να αναδείξει και να ανάδειξε αυτή την αναγκαιότητα και αναγκαιότητα που επιβλήθηκε. Όμως η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέτρα που παίρνουν, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση της συνθήκης του Μάτρη, κλιμακώθηκαν σε όλα τα επίπεδα. Από πολλές πλευρές προωθήθηκε η διαδικασία μέρους της μείωσης των κοινωνικών δαπανών, της συρρήκνωσης των δημόσιων δομών, της αποψήλωσης από προσωπικό, υποβάθμιζαν τις σχολές για να μπορέσουν πιο εύκολα να προχωρήσουν, να ξεφορτωθεί το κράτος την ευθύνη του για την εκπαίδευση και βεβαίως την πορεία και την αποκατάσταση των τυφλών και γενικότερα των απείρων. Βεβαίως δεν είναι εύκολο να βγεις και να πεις ότι ξέρετε, εγώ αυτά θέλω να τα κλείσω επειδή πρέπει να εξασφαλίσω κονδύλια για να τα στηρίξω τους επιχειρηματίες και από την ίδια στιγμή να αφήσω έρμα της οικογένειας των απείρων στις ορέξεις της επιχειρηματικής δράσης στους συγκεκριμένους τομείς. Γι' αυτό έχουμε τα διάφορα, το περιτύλιγμα αυτής της βάρβαρης πολιτικής που εντύπηκε με τις διάφορες θεωρίες περί συμπερίληψης δίθεν ένταξης. Θα πούνε πολλοί, μα δεν μπορεί ένα τυφλό παιδί ή ένα παιδί με ορική αόραση να ενταχθεί σε ένα κοινό σχολείο. Εμείς λέμε, το σχολείο, αν και δεν είναι μόνο απλώς το μάθημα ή το μπρέιλ, είναι μια ολοκληρωμένη, ολόπλευρη μορφωτική κοινότητα που εκπαιδεύει, συμβάλλει στην ανάπτυξη του παιδιού. Και το σχολείο δεν είναι μόνο το βιβλίο, πολύ περισσότερο και το ίδιο το βιβλίο δεν είναι αυτό που χρειάζεται ένα τυφλό παιδί σήμερα. Δεν μπορεί να
ένα βιβλία που παράδειγμα στηρίζονται στην εικόνα, στην εξέλιξη σήμερα κτλ. Που δουλεύεται πολύ περισσότερο, να απευθύνεται το ίδιο βιβλίο σε ένα παιδί με προβλήματα όρασης, αλλά είναι το ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου. Η εκδρομή, η επίσκεψη σε ένα χώρο πολιτισμού, το διάλειμμα. Το παιδί αλήθεια πού θα αναγνωρίσει τις δυνατότητες του, πώς θα παίξει μέσα σε ένα κοινό σχολείο. Όλοι ξέρουμε το γνωστό προπαγανδιστικό βίντεο της των κυβερνήσεων που παίζει στα διάφορα σοου κατά καιρούς, το γνωστό βίντεο από το σχολείο των τμήματων ένταξης για τυφλούς, κάπου εδώ στο Μοσχάτο, Τι δείχνει το συγκεκριμένο βίντεο, πέρα από πώς είναι και παρακολουθούν οι τυφλοί μαθητές μέσα στην τάξη, τους δείχνει με το πρόσωπο γυρισμένο στην πίσω μάδρα της αυλής, μακριά από τα άλλα παιδιά, στο διάλειμμα. Αν αυτό είναι ένταξη, να μας πούνε. Από την άποψη αυτή, θεωρούμε ότι ένα άλλο σχολείο βέβαια, πολύ περισσότερο σχολείο, κυρίαρχη αξία, τον ατομικισμό, τη βαθμοθυρία, σχολείο, εξεταστικό κέντρο που θα μορφώνει, θα αλληλεπιδρά με την κοινωνία, ένα τέτοιο δημόσιο ειδικό σχολείο εμείς παλεύουμε, θα μπορεί πιο ολοκληρωμένα να στηρίζει και σε αλληλεπίδραση με την κοινωνία να βοηθάει στην ένταξη την κοινωνία του τυφλού, του ανάπηρου. Πολύ περισσότερο που αυτό το σχολείο πρέπει να έχει σαν προοπτική την ένταξη στην παραγωγή. Επιβεβαιώνεται τη θέση μας και εκ του αποτελέσματος ότι αυτή η διαδικασία της δίδυνσης συμπερίληψης δεν ένταξης και απαξίωση των δημόσιων δομών εκφράζεται και με τα αποτελέσματα στον τομέα της αποκατάστασης. Στα πολύ χειρότερα χρόνια που δώσαμε σκληρούς αγώνες για τη δημοσιοποίηση της σχολής κτλ. Μέσα από τους αγώνες όμως των τυφλών των αναπήρων γενικότερα, δούλευαν πολύ περισσότεροι ανάπηροι στη χώρα μας. Δούλευαν πολύ περισσότεροι τυφλοί. Δεν είναι ότι πλέον έχει παραμείνει ως μοναδικό ουσιαστικό επάγγελμα το επάγγελμα του τηλεφωνητή, αλλά δουλεύουν σήμερα πολύ περισσότεροι. Σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία, που με διάφορους τρόπους διαραίουν ή δίνονται στη δημοσιότητα κατά καιρούς. Σήμερα, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, δουλεύουν 100 τυφλοί μισθωτοί. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, κάτω από τους αγώνες, δουλεύαν τουλάχιστον οι δεκαπλάσιοι. Άρα, ποια συμπερίληψη, ποια ένταξη, περιθωριοποίηση, αποκλεισμός, στιγματισμός, αυτά που ήδη λένε, μέσα στο δικό τους σύστημα, γιατί από το δικό τους σύστημα αντικειμενικά έχει μια βασική διάκριση αυτών που έχουν τον πλούτο και αυτούς που δουλεύουν για να βγάζουν οι άλλοι τον πλούτο, αναπαράγει και τις άλλες διακρίσεις και απέναντι στους αναπήρους από τις φτωχές λαϊκές οικογένειες. Και γι' αυτό φορτώνουν το κόστος σήμερα στην οικογένεια. Αν η οικογένεια του τυφλού έχει να δουλέψει, έχει να πληρώσει, μπορεί να έχει για τα παιδιά με μερική όραση τα πανάκριβα τεχνολογικά βοηθήματα, φακούς, οθόνες, ιστορίες για να αγοράσει ή να μπορέσει να έχει τα βιβλία σε μεγέθυνση που και αυτά είναι πανάκριβα, γιατί ποτέ δεν είχαμε μαζική εκτύπωση, όπως δεν είχαμε ουσιαστικά ειδικό τυπογραφείο Braille που ζητάγαμε, δεν έχουμε και τυπογραφείο για εκτύπωση βιβλίων σε μεγέθυνση για τα παιδιά με μερική όραση. Τελείωσα. Για να κλείσουμε, νομίζουμε ότι μέσα και από τις εμπειρίες και από αυτό που εξελίσσεται στον χώρο των τυφλών και με βάση και τα συγκεκριμένα του σχέδια με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπηρία του 21-30, αναδεικνύεται περισσότερο αναγκαίο από ποτέ η συστράτευση με το κόμμα που αντικειμενικά αντιστρατεύεται αυτή την πολιτική, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων εκείνων των κομμάτων που με συνέπεια από χίλιους δρόμους ή ως κυβέρνηση ή ως συμπολιτευόμενοι αντιπολίτευση προωθούν όλα τα προηγούμενα χρόνια και είναι δεσμευμένοι τα επόμενα χρόνια να προχωρήσουν και μέσα από την εμπειρία και την ανάγκη των τυφλών υπάρχει η ανάγκη να ενισχυθεί αυτή η δύναμη, γιατί είναι το μόνο αναγκαίο μετά τις εκλογές, όποτε και να γίνουν, για να μπορέσουμε με τους αγώνες μας να περιορίσουμε τις εφαρμογές αυτών των αντιλαϊκών αντιαναπηρικών μέτρων, αλλά πάνω απ' όλα να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που αναδεικνύεται καθημερινά από όλες τα γεγονότα και από τα ντέμπη και από τους πολέμους που ετοιμάζουν, να μπορέσουν οι λαοί, ο λαός μας, να φτιάξει μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, που στο κέντρο της θα είναι η ζωή
ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, για να μπορέσουν οι κατακτήσεις επιστήμης να είναι στην διάθεση των απλών ανθρώπων, για να μπορέσουν να πούμε η λέξη ευτυχία να είναι καθημερινή βίωση για κάθε άνθρωπο, τυφλό, ανάπηρο, εργαζόμενο, για το λαό μας. Σε μια τέτοια κατεύθυνση καλούμε και τους τυφλούς και τους εργαζόμενους στους χώρους που βιώνουν από πρώτο χέρι αυτές τις εξελίξεις, βεβαίως και τους γονείς και κυδεμόνες.